Από λίγες ώρες έγινε η επίσημη παρουσίασή του, ενώ ο επόμενος μεταγραφικός στόχος είναι ο Λιβεριανός Ζιζι Ρόμπερτς. Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου πραγματοποίησαν οι διοικούντες της ΠΑΕΑΡΙΣ. Πρόκειται για τον επιτελικό μέσο του Άγιαξ, Ρίτσαρντ Κνόπερ. Ο 24χρονος Ολλανδός ήρθε αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και σήμερα υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη μορφή του δανεισμού. Οι συστάσεις έγιναν από τον γενικό αρχηγό της ΠΑΕΑΡΙΣ, Σταμάτη Καραμανλή. Για μας είναι μια μέρα μεγάλη ποδοσφαιρικά για το σύλλογο. Στην οικογένειά μας εντάσσουμε έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή που έρχεται από μια μεγάλη σχολή και από μια μεγάλη ομάδα. Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των φιλάθλων και το ελληνικό ποδόσφαιρο να δει έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή στα γήπεδα και ο Άρης να έχει τις επιτυχίες με τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. I know the last year was not so good for the club itself and γνωρίζω αρκετά πράγματα για τον Άρη. Γνωρίζω ότι πέρσι δεν πήγε πολύ καλά και ελπίζω η έλευση μου φέτος να φέρει γούρι στην ομάδα. Γνωρίζω ότι ο τελευταίος τίτλος που είχε ο Άρης ήταν το 1970 και πιστεύω με δική μου συνεισφορά να γίνει κάτι καλύτερο φέτος, να κάνουμε μια καλή προσπάθεια όλοι μαζί. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα στους φιλάθλους του Άρη, αλλά και σε όλο τον κόσμο, ακόμα δε και στο δικαστήριο το οποίο διόρισε εμάς ως υπεύθυνη διοικητική επιτροπή να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες στιγμές που μέχρι τώρα διέρχεται ο σύλλογος μας. Ανταποκρινόμενοι λοιπόν σε αυτή την εντολή και σε αυτή την επιθυμία, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε την ομάδα μας με όσο το δυνατόν καλούς μεγάλες αξίες ποδοσφαιριστές και ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος Κλόμπερ, ο οποίος από σήμερα είναι κοντά μας. Η διοικούσα επιτροπή κινείται δραστήρια έτσι ώστε να κλείσει ακόμα δύο ποδοσφαιριστές. Ο Ζιζι Ρόμπερτς θεωρείται πολύ κοντά και το μόνο που απομένει είναι να εξεπεραστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τη βίζα. Προσπάθειες γίνονται επίσης για το μαροκινό επιθετικό Σαλαχεντίν Μπασίρ. Όσο για τους Μανιατέλα Γκύριχ απορρίφθηκαν, ενώ αρνητική εξέλιξη είχε και το θέμα του Κύπριου Ελευθερίου λόγω υψηλών απαιτήσεων της ομάδας του.